Καλημέρα. Εδώ, όμορφη πάντα και φιλόξενη γωνιά της Αθήνας. Να φτιάξουμε λίγο τα συστήματά μας, μισό λεπτάκι, γιατί δεν ξέρω αν με βλέπετε. Νομίζω πρέπει να τα φτιάξω λίγο για να έχουμε καλύτερη εικόνα. Μισό λεπτάκι λίγο. Τώρα νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Καταρχήν, να πούμε χρόνια πολλά στην Παρασκευούλα που γιορτάζει. Στον Παρασκευά, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν σήμερα γενέθλια και έχουν τη γιορτή τους, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, σε όλους τους φίλους μας, από όποια εθνικότητα και να είναι πάντα καλά, υγεία να έχουν και όλα τα άλλα θα έρθουν. Έχουμε χαθεί. Είπαμε προχθές ότι θα κάνουμε κομπή και την βλέπετε ότι έχουμε και τηλέφωνα, έχουμε αυτά, αλλά η εκπομπή είναι ζωντανή και όλα αυτά συμβαίνουν. Να ευχαριστήσω το group μου. Θα πούμε όλα αυτά που θέλετε να ενημερωθείτε τώρα. Θα να πούμε ένα μικρό πρόλογο, δώστε μου λίγο, να φτιάξω λίγο τα συστήματα για να μπορέσω να έχω πλήρη εικόνα. Έχουν βγει τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Έχουν βγει όχι όλα, δηλαδή θα πρέπει να κάνετε τις ενστάσεις σας όσοι δεν έχετε πάρει, για να μπορούν να βγουν και τα οριστικά. Έχουν βγει τα μη οριστικά αποτελέσματα. Καλημέρα, πότε θα μπουν τα 34, εδώ είμαστε όλα, όλα θα τα πούμε και τις αναστολές, όλα εδώ. Μισό λεπτάκι λίγο να συντονίσω τα συστήματά μου, χίλια συγγνώμη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Να φτιάξω λίγο τα συστήματά μου, ένα δευτερόλεπτο δώστε μου και ξεκινάμε. Ένα δευτερόλεπτο, γιατί όλα αυτά είναι ζωντανά και όλα αυτά θέλουν κάποια διαδικασία για να μπορέσουμε να τα δούμε. Να μπω λίγο στα συστήματά μου, μισό λεπτό, γιατί είναι ζωντανή εκπομπή. Μισό λεπτάκι για να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Ωραία, πάμε. Μου λένε οι φίλοι μας από την αρχή να πάρουμε τις ερωτήσεις. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα οπουδήποτε, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους, το έχουμε πει. Καλημέρα, αν γνωρίζετε πότε θα πληρωθούν οι αναστολές του Ιουνίου. Κάθε εβδομάδα, φίλε μου, Καρέν, πληρώνονται. Αύριο το Υπουργείο θα ανακοινώσει και τις ημέρες πληρωμής. Πότε πληρώνετε το ΚΕΑ και τα επιδόματα ενοικίου, με ρωτάει κάποιος φίλος μου Γιώργος. 30 του μηνός όλα τα επιδόματα, δηλαδή επίδομα τέκνο, επίδομα ανασφάλιση των υπερηλίκων, επίδομα ενοικίου, το ΚΕΑ, δηλαδή το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα προνοιακά επιδόματα, όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, 30 του μηνός το απόγευμα στις τράπεζες πληρωμή. Και την Πέμπτη θα βγάλουμε μια εκπομπή που θα έχει για τις πληρωμές το πρωί, βέβαια, γιατί θα προλάβουμε το βράδυ. Αλλά αν μπορούσαμε και το βράδυ, θα βγάλουμε και μια έκτακτο. Τα 534 θα πληρωθούν για αυτές τις μέρες. Καλημέρα, Αθανάση. Έχω κάνει μια αίτηση στον ΟΕΔ για τα 534. Ο λόγος ήταν επειδή έκανα, πήρα 300 και μπορώ να κάνω. Δεν τα δικαιούμαι να τα πάρω επειδή τα δικαιούμαι. Τα 300 τα έχω πάρει. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, ακούγεται, όσοι πήραν δεν θα πάρουν τα 534, λέει ο Ηλίας. Όχι, όσοι τα δικαιούνται θα τα πάρουν. Προνοιακά επιδόματα, Θανάση, είπαμε, την Πέμπτη το απόγευμα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τα επιδόματα και τα δικά σου. Πρώτα θα ξεκινήσει η πληρωμή. Πάντα ξεκινάει η Εθνική. Πειραιός, Eurobank, Alphabank, ταχυδρομικό ταμιευτήριο την επόμενη μέρα, όλα αυτά πιστώνονται τα χρήματα. Μετά το μεσημέρι, μετά τις 3, αρχίζει το σύστημα Δίας να τα αποδίδει. Καλημέρα από Κρήτη. Κύριε Αλέξη, πόνσε έρημα χρειάζεται για να μπούμε το Ταμείο Ανεργίας, εργάζομαι. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας θα σου στείλω σε λίγο αυτή την ερώτηση, να ρωτήσω τα παιδιά, να ρωτήσω πόσα ένσημα. Νομίζω ότι θέλουν 50 ένσημα, δεν είμαι να σου πω ξεκάθαρο, αλλά νομίζω αυτό πρέπει να είναι. Θα το ρωγούμε αυτό το θέμα, γιατί είπαμε. Καλημέρα σε όλους. Να κάνω μία ερώτηση για τον ΕΔ. Επιλαχών. Α, με ρωτάει κάποιος φίλος. Έχουν βγει κάτι αποτελέσματα για τους κυροφιλείς εργασίας. Όσοι είναι επιλαχών και δεν πάνε οι άλλοι, τότε έχουν προτεραιότητα.
Αυτό μας είπαν από τον ΟΕΔ, αυτό σου λέμε. Εάν έχουμε κάτι, εδώ είμαστε να τα δούμε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα φίλη μου Όλγα. Πότε θα μπουν για αυτούς που είναι σε αναστολή? Ήδη από αυτές τις μέρες, αν διαβάζεις καθημερινά και βλέπεις εκπομπές, όχι τα επιδόματα μόνο GR που για, είναι αξιόπιστη εκπομπή, αλλά όλα τα post που βγάζουμε, όλα αυτά θα βγει ανακοίνωση από Δευτέρα Τρίτη από το Υπουργείο, μας έχουν πει. Πότε βγαίνουν οι απαντήσεις για... για το επίδομα θα ρωτήσουμε αυτό, ήδη την Τετάρτη θα πάμε γι' αυτό. Έχετε ενημέρωση αν ισχύει για τους υπαλλήλους του τουρισμού που έχουν κάνει πρόσληψη, μας έχουν βάλει σε αναστολή? Θα το ρωτήσουμε αυτό. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι μας από όλη την Ελλάδα με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Για τις αναστολές που δεν βγάζουν άκρη, για τις πληρωμές, για όλο οτιδήποτε. Ήδη προηγουμένως μίλησα με ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο στην Ηλία, το Φώτη, για αυτό το λάθος που γίναν για το iPad. Αύριο θα στείλουμε πάλι υπόμνημα για να μπορέσουν να πληρωθούν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι 4-5 μήνες. Αν έχουμε κάποιο φίλο ή φίλη από Κέρκυρα, κάνω μια έκκληση για κάποια φίλη μας που θέλει μια δουλειά, μπορεί να μου στείλει, εάν υπάρχει κάτι και το ξέρει, μια έκκληση για μια φίλη μας που πραγματικά τα βγάζει πέρα στην Κέρκυρα. Αν κάποιος επιχειρηματίας μας βλέπει, αν κάποιος άνθρωπος μας βλέπει από Κέρκυρα, γιατί μια κυρία έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να έχει χρήματα, αν κάποιος από Κέρκυρα μπορεί να βοηθήσει μια κυρία, τα στοιχεία της είναι εδώ στα επιδόματα GR, κάνουμε και αυτή τη δουλειά για να τη βοηθήσουμε από την Κέρκυρα. Μια έκκληση βοήθειας για έναν άνθρωπο. Καλημέρα, είμαστε σε αναστολή από το Μάρτιο, σε ξενοδοχείο 12 μήνες, μέχρι πότε μπορούν να μας αφήσουν αναστολή? Μέχρι Σεπτέμβριο-Ιούλιο. Θα το μάθω σύντομα και θα σου απαντήσω σε αυτό. Ήδη ο Παναγιώτης θα προσπαθήσει να σου απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Καλημέρα Αθηνά αγαπημένη μου, το Α21 είπαμε πότε τράπεζα, Πέμπτη απόγευμα, μετά τις 3 η ώρα πληρωμή. Πέμπτη απόγευμα. Όλα τα επιδόματα. Προνοιακά, επίδομα τέκνων, επίδομα στέγασης, επίδομα τοκέα, δηλαδή το ελέγχο εγγυημένου εισόδημα. Όλα τα επιδόματα μετά τις 3 θα πληρώσει ο ΠΕΚΑ, θα έχει κλείσει η πλατφόρμα για το Α21, έπρεπε να έχετε κάνει τις δηλώσεις για το Α21, γιατί χωρίς τη δήλωση δεν θα μπορούσε να πάρει. Ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί, μου λέει κάποια φίλη μου. Ναι, αυτές τις μέρες, ήδη προχθές πληρώθηκαν κάποιες κατηγορίες. Αυτές τις μέρες έχει πει το Υπουργείο και έχει βγει. Έχουμε και άλλη είδηση για τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας, είπε στον Γιώργο τον Αυτιά. Είπε ότι αυτό τον καιρό θα πιστωθούν χρήματα και για τα αναδρομικά των... Βλέπετε ότι η εκπομπή είναι ζωντανά και με παίρνουν τηλέφωνο, γι' αυτό έχουμε κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα. Εμείς με αναστολές Μαΐου ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Δεν με πήρανε φέτος στη δουλειά, η επιχείρηση άνοιξε, πήρανε μόνο, ένα άτομο. Έπαιρνα 6 μήνες παράταση, θα κάνει ο ΑΕΔ, θα κάνει κάτι για μας. Ναι, οι παρατάσεις θα υπάρχουν. Θα μιλήσουμε και την Τετάρτη αλλά και την Τρίτη με τον ΟΕΔ για τα δικά σας θέματα, γιατί έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα. Είμαι ευγνώμων στους χιλιάδες φίλους μας από όλο το διαδίκτυο που στηρίζετε αυτή την ομάδα, στηρίζετε αυτή τη σελίδα, στηρίζετε εμάς, γιατί εμείς πάντα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα εσάς, των ανθρώπων μας που πραγματικά δεν έχουν πληρωθεί. Έχουμε στείλει χιλιάδες ερωτήματα, χιλιάδες στο Υπουργείο, περιμένουμε καθημερινά απαντήσεις. Κάποιες έχουμε βοηθήσει κόσμο, βοηθάμε φτωχούς ανθρώπους να πάρουν ένα πιάτο φαγητό. Ένας άνθρωπος δεν είχε να φάει και μου λέει: κυρία Αλέξη, μπορεί να μας βοηθήσεις? Και εμείς το κάναμε. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, όχι μόνο για τη Γορδινία και για όλη την Ελλάδα. Βλέπετε ότι οι εκπομπές μας, δόξα τω Θεώ, δεν είναι θέμα τηλεθέασης, είναι θέμα ότι όταν δίνεις, καλό εισπράττεις, καλό από τον κόσμο και τους ευχαριστώ θερμά. Είμαι ευγνώμων. Καλημέρα. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι δικαιούται τίποτα. Μόνο στις κοινοφελείς εργασίες αν είχες κάνει, άκουσα θα δοθεί παράταση. Ναι, θα δοθεί παράταση. Καλημέρα Αλίνα μου αγαπημένη, καλημέρα Μπάμπη αγαπημένη μου. Τετάρτη απόγευμα είπατε, συγγνώμη, όχι. Καλημέρα Νίνα μου, είσαι αγαπημένη. Χαιρετίσματα και στην Γορτινία, σε όλη
στην πατρίδα μας, στο χωριό μας εκεί, είπαμε ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα γίνει πληρωμές. Δεν είπαμε Τετάρτη. Πέμπτη απόγευμα, 30 του μηνός, που έχει μετά τις 3 η ώρα, πρώτα δίνει η Εθνική, η Πειραιώς, συνέχεια και όλες οι συνεταιριστικές τράπεζες και τράπεζες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Καλημέρα, Ελπίδα, καλημέρα. Δεν πήρα καμία απάντηση σε αυτός που ρώτησα, αλλά δεν έχουμε χρήματα, περιμένουμε μια δουλειά ή τα επιδόματα που δικαιόμαστε. Μέρη, η απάντηση που σου είπα είναι ότι θα μιλήσω με τους δικούς μου ανθρώπους για να σου δώσω την απάντηση. Δεν μπορεί να δίνω ψεύτικη απάντηση. Δεν το κάνω, δεν το έκανα ποτέ. Ουσιαστικά δεν μου αρέσει να λέω ψέματα. Θα τη δω την απάντησή σου μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα μιλήσω με τους ανθρώπους αύριο για να σου δώσω, λέω αλήθεια, την απάντηση η οποία την περιμένεις και θα την πάρεις την απάντηση σαφέστερα. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς εδώ στα επιδόματα DR να παίξουμε με ανθρώπους, γιατί σέβομαι και αγαπάμε το κοινό μας, σέβομαι και αγαπάμε τις οικογένειές σας. Με τα λεφτά, συνεργασία τι γίνεται και αυτό... για τα αναδρομικά που με ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι μου. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Είπε ο Υπουργός σήμερα ότι θα δώσει αναδρομικά. Θα βγάλουν τις ημερομηνίες πότε θα τα δώσουν. Είναι στο πρόγραμμα της κυβέρνησης να δώσουν και τα αναδρομικά. Το είπε ο Υπουργός σήμερα ο κύριος Σταϊκούρας. Αν δείτε τη συνέντευξη στο Γιώργο τον Αυτιά, θα δείτε ότι είπε αυτό το πράγμα και δεν το λέω εγώ. Καλημέρα, μισό λεπτάκι. Αθηνά Θανασοπούλου, καλημέρα. Κύριε Αλέξη, πότε θα πληρωθούμε όσοι δεν έχουν δικαίωμα προβλήματος? Είμαστε απλήρωτοι έλεος, ας μας πει κάποιος. Αθηνά, θα μιλήσω και πάλι αύριο με ανθρώπους για να μπορέσουμε να σου λύσουμε αυτό το θέμα, γιατί πάρα πολλά τηλέφωνα, πάρα πολλά email, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ αυτή την ερώτηση. Δεν είμαι εγώ το κράτος, δεν είμαι εγώ αυτός που πραγματικά πληρώνει. Θα μιλήσουμε και θα μας απούνε αυτοί οι αρμόδιοι παράγοντες αυτό που με ρωτάς. Μάθα τη ημερομηνία. Περιμένουμε να μάθουμε ημερομηνία. Κάθε εβδομάδα έχουν πει. Φίλε μου, καλημέρα. Και δεν έχω πάρει απάντηση. Εμείς που πήραμε 200 ως άνεργοι, θα πάρουμε κάτι άλλο? Αυτό που λες πάρα πολλές φορές. Όσοι πήραν 200 ευρώ, κάθε μήνα από τη στιγμή... οι άνεργοι θα παίρνουν αυτό που δικαιούνται κάθε φορά από τον ΟΑΕΔ. Δεν θα πάρουν κάτι άλλο. Έτσι μου είπε ο ΟΑΕΔ, έτσι σου λέω, δεν σου λέω κάτι άλλο. Έκανα πότε θα μπουν κάθε... αυτές τις μέρες θα μάθουμε, Κωνσταντίνα, πότε θα μπουν για την αίτηση που έκανε τον Ιούλιο. Συγγνώμη, κάτι άλλο. Εγώ ξεκινάω δουλειά σε άλλο μαγαζί. Δηλωμένη κανονικά για νοσηλή που έχω συμμετοχή, κοβετέ. Ναι, στο άλλο το μαγαζί, από τη στιγμή που δουλεύεις, κοβετή αναστολή. Το αναδρομικά πότε θα τα δώσουν, περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από τον, δηλαδή από τον ΟΠΕΚΑ, από τον ΟΓΑ εκεί πέρα, και την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών που θα βγαίνει κάθε φορά για να πούνε πότε θα δώσουν τα αναδρομικά. Χρόνια πολλά, Νίκο μου αγαπημένε, χρόνια πολλά, να πούμε και στη Χρυσούλα. Σήμερα στην κόρη μου να είναι πάντα καλά, δεν γιορτάζει, αλλά η ευλογία ουσιαστικά να τη βοηθάει. Με ρωτάνε πάρα πολλοί φίλοι μου, κύριε Αλέξη, δεν μπορείτε να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Αυτή η εκπομπή, όταν παίρνεις 50.000 κόσμο και σε ρωτάει τα ίδια πράγματα, δεν μπορεί να απαντήσει όλους. Δηλαδή δεν είμαστε μισθωτοί ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς κάνουμε ένα κοινωνικό έργο και θα το κάνουμε όσο μπορέσουμε και όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε στείλει πολλά υπομνήματα. Έχουν πληρωθεί άνθρωποι. Έχουν πληρωθεί πάρα πολλοί άνθρωποι από εμάς. Ισχύει ότι τα 50 έντσιμα μπορεί να βγουν στην ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Θα το πω και με τον Παναγιώτη. Δεν μου απαντήσατε. Σας απάντησα ότι η ερώτησή σου θα την επεξεργαστούμε και θα σου απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Γιατί
πρέπει να τη δούμε την ερώτηση σφαιρικά. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αόριστα. Δεν έχω μάθει ποτέ να λέω ψέματα στον κόσμο. Δεν έχω μάθει ποτέ ουσιαστικά να απαντάω μπαμ 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 τις ερωτήσεις. Θα έπρεπε να ήμουν ο υπουργός εδώ να απαντάω την κάθε μία ερώτηση. Θα δούμε τι ερώτηση είναι στο τέλος. Θα τη δούμε και θα σας απαντήσουμε και σε προσωπικό μήνυμα. Θα πάρουν αδρομικά μακροχρόνια όλα τα χρήματα. Καλημέρα. Αναδρομικά ή μακροχρόνιοι? Νομίζω ναι. Θα το ρωτήσω και αυτό. Καλημέρα, εγώ 4.000, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη? Μπορείτε να μου απαντήσετε, σε ευχαριστώ. Θα το δούμε σε εργατολόγο αυτό, γιατί με ρωτάς κάτι το οποίο δεν το ξέρω εγώ και σαφέστερα δεν μπορώ να σου απαντήσω, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσουμε και τους εργατολόγους που είναι ειδικοί. Δεν μπορεί να είμαστε σε όλα οι δήμονες. Με 400 δεν προβλήθηκαν. Τι θα παίξει καταγραφή, λέει, μας κοροϊδεύουν. Έχει απόλυτο δίκιο οι φίλοι μας. Καλημέρα. Εμείς που είμαστε συνεργάνοι θα μπούμε σε ανεργία, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Να πούμε τα επιδόματα παιδιού πότε μπαίνουν. Μισό λεπτάκι, τα επιδόματα παιδιού, είπαμε ότι τα επιδόματα παιδιού θα μπουν την Πέμπτη, δεν άκουσα καλά την επιστροφή. Την Πέμπτη, το απόγευμα μετά τις 3 η ώρα, όλα αυτά τα επιδόματα θα μπουν από τον ΟΠΕΚΑ. Αν προκύψει κάποια άλλη πληρωμή και μάθουμε από το Υπουργείο, εμείς είμαστε εδώ οι πρώτοι που θα το αναμεταδώσουμε σε post. Οι εκπομπές μας την άλλη εβδομάδα δεν θα βγαίνουν. Απλώς θα έχουμε ειδησιογραφία. Καλημέρα, Δημήτρη, πότε θα πληρωθεί το επίδομα ξενοδοχείου Παλίνων? Και αυτό θα ρωτήσω τον Παναγιώτη και τα άλλα τα παιδιά να μου πούνε για να ενημερώσουμε το φίλο μας. Να πούμε ότι πήγανε κάποια χρήματα για τις αναστολές την Παρασκευή που είδα και κάποιοι φίλοι μου, κάποιοι δεν έχουν πάρει και αυτό με λυπεί. Από εκεί και πέρα εμείς θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όλους και θα δούμε τι θα γίνει τη μελιγενέστε για κάποιες οικογένειες που πραγματικά έχουν απειγδίσει. Όπως και εγώ. Όταν δεν πληρώνεσαι και σου λένε θα πληρωθείς τότε, σίγουρα αγανακτά, σίγουρα βρίζεις, αλλά δεν είναι ευπρέπον στον Αλέξη, γιατί δεν είναι ο Αλέξη Υπουργός Οικονομικών, δεν είναι ο Αλέξη ο οποίος δίνει χρήματα, δεν είναι ο Αλέξη που λένε κάποιοι κύριε Αλέξη, εγώ έστειλε υπόμνημα, τι άλλο να κάνω. Δηλαδή να τους έχω πιέσει. 50.000 υπομνήματα έχω στείλει. Μαζί με τον Παναγιώτη και με όλα τα παιδιά. Εδώ πέρα έχουμε στείλει χιλιάδες υπομνήματα. Έχουμε στείλει πραγματικά πάρα πολλά email και να απαντήσει. Ούτε μας έχουν απαντήσει από το Υπουργείο για τα 700 ευρώ για τους φοιτητές. Οι οποίοι, δηλαδή τους σπουδαστές των ΙΕΚ και στη μαθητεία. Ο Παναγιώτης περιμένει ακόμα την απάντηση, γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου που είχαν τα παιδιά. Για μας παίρνουμε για λίγο τις 3.000, υπάρχει τίποτα μάτια να βγει ο ήλιος από τη Δύση που περνάμε για λίγο στις 30.000, μάλιστα, δεν νομίζω. Καλημέρα μου, τελείωσε το επίδομα ανεργίας στις 23 Ιουλίου, μου ανήκει κάτι για να πάρω πια, μου λέει κάποιος φίλος. Με τον ΟΑΕΔ, θα μπει στα συστήματα του ΟΑΕΔ για να μπορεί να πληροφορηθείς, φίλε μου, να σε πάντα καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι άλλες ερωτήσεις θα έχετε για να τις απαντήσουμε. Εκπομπή είπαμε ότι θα ξανακάνουμε πάλι την Πέμπτη για πληρωμές και την άλλη τη βδομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπές. Θα έχουμε μόνο πώς. Αναπηρικά επιδόματα από πότε? Είπαμε φρίντα ότι όλα τα αναπηρικά επιδόματα, όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα πληρώσουν την Πέμπτη το απόγευμα μετά τις 3 η ώρα. Να πούμε μια καλημέρα στον άνθρωπο που είναι πίσω από τα επιδόματα, πίσω από όλα αυτά, το γιο μου τον αγαπημένο, τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, ό,τι θέλει ο κόσμος, είσαι αρχηγός, είσαι ο άνθρωπος πραγματικά πίσω από μένα, πίσω από αυτή την ιστορία του. Τον ευχαριστούν πολλά όλα τα email που έχουν στείλει για αυτό το παιδί, που είναι ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος, ο Αγρυπνός Φρουρός, με την καλή έννοια, τις εκπομπές μου, ο άνθρωπος πραγματικά έχει κάνει τρομερά πράγματα, έχει βγάλει τα τρέιλερ, θα βγάλει και άλλα πράγματα, θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο και είναι ο αγαπημένος μου γιος και συνεργάτης των επιδομάτων GR.
Χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να βγαίνει καμία εκπομπή. Καλημέρα να πούμε στη Βασιλικούλα μου, καλημέρα να πούμε στη Γεωργία που είναι αγαπημένη που μας βλέπει, καλημέρα να πούμε σε όλη την Κορτινία, σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους αγαπημένους μας ανθρώπους από όπου βρίσκονται, στον παππού, στη γιαγιά, στον κτηνοτρόφο, στον επιχειρηματία. Τους ευχαριστώ θερμά όλους για την αγάπη που έχουν δείξει σε αυτή τη σελίδα. Γιατί αυτή η σελίδα είναι μια οικογένεια. Αυτή η σελίδα έχει αναγεννηθεί με σκοπό και μεγάλες προτάσεις να ταράξει για λίγο τα λιμνάζοντα νερά στην κοινωνική πολιτική. Και αυτό θα κάνουμε ανεξάρτητα οπουδήποτε πάμε ή οτιδήποτε άλλο, όλα είναι παραμύθια. Εμείς θα συνεχίσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε έργο και τα αποτελέσματά μας συνέχεια παίρνουμε τηλέφωνα, συνέχεια ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτό θα το κάνουμε ανεξάρτητα οπουδήποτε. Οι εκπομπές μας θα βγαίνουν γιατί επίκεντρο για μας είναι ο άνθρωπος, εσείς, με αγάπη και σεβασμό. Αγάπη και σεβασμό. Καλημέρα, τη διήμηνη παράταση από τον δεν θα την πάρουμε. Μου λένε κάποιοι φίλοι μας, οι φίλοι, είπανε ότι από τον ΟΕΔ θα πρέπει να κάνεις την αίτηση, θα ρωτήσουμε και εκεί. Βλέπετε ότι παίρνουν πάρα πολλά τηλέφωνα εδώ στα επιδόματα γενικά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ακούμε όλες τις ερωτήσεις σας, εδώ είμαστε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις εκπομπές, για να βοηθήσουμε να πιούμε και λίγο νεράκι, γιατί ουσιαστικά ευχαριστούμε εδώ το κατάστημα που μας φιλοξενεί, ένα υπέροχο μαγαζί εδώ στα κάτω Πατήσια που μας φιλοξενεί σήμερα. Πείτε μου, ό,τι άλλο σας απασχολεί, εδώ είμαστε να τα λέμε. Τι γίνεται, έκανα αίτηση πριν 3 μήνες, μου λέει κάποιος φίλος. Τι αίτηση έκανες? Έχουν βγει αποτελέσματα κοινωνικού τουρισμού. Εάν είσαστε μέσα, θα μπείτε στο site του aed.gr. Εκεί θα δείτε εάν έχετε πάρει την ηλεκτρονική επιταγή για τις μέρες. Την εμπιστοσύνη που με έχεις για όλα αυτά που κάνω για τα επιδόματα, να είσαι πάντα καλά. Ο Παναγιώτης είναι ο αγρυπνοφρουρός. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος πίσω από μένα. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος που πραγματικά έχει φτιάξει τις εκπομπές. Αυτός ήταν η ιδέα να υλοποιήσουμε για τα επιδόματα. Εγώ απλώς βγαίνω στο γυαλί, παίρνω όλες τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πραγματικά δουλεύει ασταμάτητα. Αυτό το παιδί έχει μεγάλη δυνατότητα, μεγάλη ευγνωμοσύνη για εσάς. Την αγάπη που δείχνετε σε αυτά τα παιδιά που έχω, την αγάπη που δείχνετε γιατί βοηθάνε, πραγματικά βοηθάνε. Καλημέρα, έχουμε νέο, κανένα νέος για τους οικοδόμους, με ρωτάει. Φίλε μου, Μιχάλη, κάποιοι φίλοι μας. Έχω κάνει πολλές αιτήσεις και πάντα ήμουν επισυμπλαχώντας 20 χρόνια ενεργείας, δικαιούμαι κάποιο επίδομα ενεργείας. Μπορείτε να μου απαντήσετε? Θα το δω αυτό, Μάρθα, αγαπημένη μου, θα το ρωτήσω. Κάνε με ένα φίλο εδώ στη σελίδα μου για να μπορέσω να έχουμε μια επικοινωνία, να ρωτήσω από τον ΟΑΕΔ αν πραγματικά αυτό που μου λες μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Γιατί δεν τα ξέρουμε όλα, τίποτα δεν είναι να μπορεί να τα ξέρεις. Πραγματικά. Νομίζω ότι εδώ αυτό που μου γράφει ο Παναγιώτης είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω. Γιατί ουσιαστικά παράγει το έργο το μεγάλο, γιατί δεν βγαίνει μια εκπομπή έτσι. Δεν βγαίνει μια εκπομπή, πρέπει να τα δούμε αυτά, πρέπει να παρακολουθήσουμε γεωγραφία. Βγάλαμε στον κορονοϊό πολλά πράγματα, βγάλαμε ρεπορτάζ, βγάλαμε συνεντεύξεις υπουργών, βγάλαμε, τρέξαμε, βοηθήσαμε, βοηθάμε, δεν λέμε ψέματα, πήγαμε, ρωτήσαμε με τη τεχνογνωσία μας, με την ειλικρίνειά μας και σας ευχαριστούμε θερμά, είμαστε ευγνώμονες, θα συνεχίσουμε αυτό το έργο και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε γιατί για σας, θα το κάνουμε γιατί το θέλουμε, γιατί το βρήκαμε εμπόδια, βρήκαμε ανθρώπους. Έληξε τον Ιούνιο το ταμείο μου και μου είπαν ότι δεν χρειάζεται έτσι επειδή είμαι ανεργή μέχρι τις 23/9. Εάν σου πάνε αυτό, αγαπημένη μου Γεωργία, έχει καλός. Αλλά θα το δούμε και αυτό που με ρωτάς, γιατί είναι ένα πρόβλημα. Μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο με ρωτάει ο κόσμος, το έχει ανάγκη. Δεν είχαμε βγει και
ουσιαστικά πρέπει να βοηθάμε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Πάρα πολλοί με ρωτήσανε για τον κοινωνικό τουρισμό του Υπουργείου αυτό του τουρισμού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία. Προσπαθούμε πάντα στη ζωή μας, δίνουμε αγώνες πάντα στη ζωή μας. Κάποιοι μας επικάρουν, κάποιοι οδήποτε άλλο. Κάποιοι... Δεν μπορεί να σε αγουστάρουν όλοι. Δεν γίνεται πρακτικά. Δεν είμαστε τέλειοι. Ούτε τέλειος, ούτε αυτοί είναι τέλειοι. Εμείς πάντα με γνώμη το συμφέρον των ανθρώπων, πάντα με γνώμη το συμφέρον του λαού, είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε, λέμε πάντα, στις αλήθειες. Καλή Κυριακή. Αν έχει κολλήσει ξενοδοχείο υπάλληλο ένσημα, με ρωκάμε ότι υπάρχει περίπτωση να χάσει, η αίτηση ήδη έχει γίνει. Θα το δούμε αυτό, φίλοι μου, Βασιλάκη. Πότε μπαίνουν επίδομα ενοικίου, με ρωτάει κάποια φίλη μου, η Μόκα. Μπαίνουν την Πέμπτη το απόγευμα μετά τις 3 η ώρα. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε μια παρέα για να πούμε ότι σας ενδιαφέρει. Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή. Να είσαι πάντα καλά, φίλε μου. Πρέπει να μας πούν τι θα γίνει με τα ένσημα, γιατί δεν έχουμε ούτε γιατρό. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο η αγαπημένη μου η Αθηνά από την όμορφη και φιλόξενη Ζάκυνθο. Έχουμε πολλούς φίλους και από εκεί, από Ζάκυνθο. Επαναλαμβάνω, μια έκκληση που κάνω δημόσια εδώ. Κάποια φίλη μας έχει ένα πρόβλημα για να δουλέψει στην Κέρκυρα, αν κάποιος επιχειρηματίας. Αν κάποιος φίλος μας είναι από Κέρκυρα και θέλει να τη βοηθήσει για μια δουλειά, γιατί δεν έχει γυναίκα, εδώ μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με τη σελίδα μας, εδώ επιδόματα.gr με εμένα προσωπικά, για να βγάλει και αυτή η γυναίκα το προσωζήν. Είναι μια έκκληση που επαναλαμβάνω, μας την έδωσε κάποιος φίλος μας και πρέπει εμείς να βοηθάμε τον συνάνθρωπο. Πότε μπαίνουν τα λεφτά του Α21? Μπαίνουν, είπαμε, Πέμπτη απόγευμα μετά τις 3. Πότε θα μας βάλουν? Ήδη κάποια Μαριάννα βάλανε κάποια χρήματα. Περιμένουμε και αύριο την επίσημη. Ο άντρας μου έχει κάνει αίτηση από 8 εβδόμου και δεν έχουν μπει από μονομερή δήλωση. Και αυτό το θέμα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να βοηθάω τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό είναι τα παιδιά, γι' αυτό είναι οι άνθρωποι. Μπράβο, Λεβέντη μου, μπράβο, οικογένειά μου, μπράβο αυτούς τους δικούς μου ανθρώπους που είμαι ευγνώμων για αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ευγνώμων γιατί? Γιατί τους έχω δώσει αγάπη, τους έχω δώσει ιδανικά, τους έχω δώσει πολλοί πράγματα. Και αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να το κάνει ένας γιος ή οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει να έχει παιδεία, πρέπει να έχει όνειρα, πρέπει να έχει ιδανικά. Και γι' αυτά τα ιδανικά παλεύουμε εδώ στα επιδόματα GR. Οτιδήποτε άλλο μας είπανε για μας, εμείς το αποδείξαμε. Ότι έχουμε ανθρωπιά, έχουμε ευαισθησία, έχουμε πραγματικά λεβεντιά, έχουμε ταπεινότητα σε οικογένειες, σε πρόσωπα, σε οτιδήποτε άλλο. Και γι' αυτό το πράγμα θα παλέψω από όποιο μετερίζει είμαι. Και μεγάλη μου τιμή που έχω αυτά τα δύο λεβεντόπεδα, μεγάλη μου τιμή που έχω την οικογένειά μου, τους αγαπημένους μου ανθρώπους, και για αυτούς τους ανθρώπους θα παλέψω. Ανεξάρτητα, στη ζωή παλεύεις. Στη ζωή δεν είναι οροπήσεις των πραγμάτων. Στη ζωή πρέπει να είσαι στα πάνω και στα κάτω σου. Σίγουρα η ψυχούλα σου εκεί ψηλά, κάποια στιγμή έχουμε δώσει αγάπη και παίρνουμε αγάπη. Αν δίνεις μίσος, σίγουρα θα πάρεις μίσος. Πείτε μου ότι σας απασχολεί. Είμαστε πολλά λεπτά στον αέρα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι να δούμε. Είμαστε. Μας βλέπουν αυτή τη στιγμή πάνω από 60 άνθρωποι και οι προβολές μας σίγουρα θα ανέβουν. Αυτό μας δίνει δύναμη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Την Τετάρτη θα είμαστε στον ΟΠΕΚΑ. Για κάποιες μάνες, πατεράδες, ανθρώπους πραγματικά ανάπηρους, εκεί θα πάμε να μιλήσουμε, εκεί θα πάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, γιατί στο ρεπό μας ασχολούμαστε με αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Γι' αυτό μας βλέπει ο κόσμος, γιατί το πρόβλημά του εμείς το δίνουμε εκεί στην αρμόδια αρχή, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά προσφέρουμε αυτό το πράγμα.
Και ό,τι χρειαστείτε, είναι πάντα το τηλέφωνο στη διάθεσή μου, πάντα να βοηθάμε αυτές τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, πάντα με αγάπη, πάντα με σεβασμό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και εγώ έχω κάνει ηλεκτρονικά, οπότε βγαίνουν τα αποτελέσματα, μπορείτε να μου απαντήσετε. Περιμένουμε, έχουν βγει μόνο τα δεν έχουν βγει τα οριστικά επαγγελμάτα, αποτελέσματα έχουν βγει, μερικά αποτελέσματα, τα οριστικά δεν έχουν βγει. Και κάποιος φίλος μας με ρώτησε γι' αυτό, ό,τι θέλεις Μάρθα, είμαστε στη διάθεσή σου, Καζατζίδου Πόντια, και αγαπάμε και τους πόντιους, αγαπάμε όλους τους ανθρώπους από όλες τις εθνικότητες και από όλες τις θρησκείες. Τι θα γίνει, ακόμα τα περιμένουμε, θα τα χάσουμε, όχι. Δεν θα τα χάσεις. Ήδη κάθε εβδομάδα, φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου, κάθε εβδομάδα γίνονται πληρωμές. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου και νομίζω ότι κάθε εβδομάδα πληρώνει. Να είσαι πάντα καλά, Ελευθερία, που παρακολουθείς. Χιλιάδες κόσμο έχουν δει τις εκπομπές μας, τους είμαστε ευγνώμων πραγματικά και τους ευχαριστούμε όλους που μπορούμε να τους δώσουμε. Ήδη στον κορονοϊό βγάλαμε το Υπουργείο, βγάλαμε ανθρώπους εκεί που γίνονται οι εκπομπές. Θα βγάζουμε συνέχεια ρεπορτάζ. Τα ρεπορτάζ εμείς πηγαίνουμε στην πηγή. Παίρνουμε την είδηση, την διασταυρώνουμε εδώ πέρα αν είναι σωστή είδηση. Ποτέ δεν θα βγάλουμε ανακρίβειες, ποτέ δεν θα βγάλουμε πράγματα. Και αυτό που με ρωτάς στο συνεργασία, παρακαλώ τον Παναγιώτη, αν έχει κάποια είδηση, να πούμε εδώ στη φίλη μας στη Ζωή. Στην Παντούλα. Γιατί περιμένει η γυρία αυτή να μάθει από εμάς την πληροφόρηση. Ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτήσετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να μου πείτε τις άποψή σας. Εμείς που παίρνουμε την... Δεν... Την... Δεν έχει κάποια δόματα. Αν το γράψεις καλύτερα, φίλοι μου, ίσως το καταλάβω, αν μπορεί ο Παναγιώτης να βοηθήσει αυτή την κυρία, τη Λούση, τον... Μάλιστα, αυτό να τη βοηθήσουμε τη γυναίκα αυτή, κάτι με ρώτησε και δεν μπορώ να το βλέπω καλά εδώ πέρα, για να τη βοηθήσουμε, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί έχει ένα πρόβλημα λίγο εδώ η σύνδεση η οποία κάνουμε. Την άλλη ομάδα δεν θα κάνουμε εκπομπές, θα το είπαμε και πάλι, κύριε Αλέξη, δεύτερη δόση για την παράταση, πότε θα μπει, γνωρίζετε. Θα βγάλουμε και το πώς, θα πούμε τις πληρωμές πότε είναι για τις επόμενες δόσεις, τις παρατάσεις, γιατί ο κόσμος τον ενδιαφέρει να πληρωθεί, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μια μίγα είναι μπροστά μου. Όπα, γι' αυτό χτυπάω. Και όλα αυτά θα τα πούμε. Θα παρακολουθούμε βέβαια εδώ, τα επιδόματα δεν θα κλείσουν. Απλώς θα κλείσουν οι live μεταδόσεις, θα σας ευχαριστήσουμε από τα μέρη που είμαστε. Μια καλημέρα θα πούμε στους φίλους μας, τίποτα παραπάνω. Καλημέρα κυρία Αλέξη, καλημέρα αγαπημένη μου Κατερίνα, να είσαι πάντα καλά. Εδώ είμαστε εμείς, η εκπομπή σήμερα είπαμε θα βγει, την έχουμε γράψει, την έχουμε διαβάσει το πρωί, έχουμε ξυπνήσει, πήγαμε προσευχηθήκαμε στην Αγία Παρασκευή να μας έχει όλους καλά, τις οικογένειές μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Πείτε μας, ό,τι σας απασχολεί, εδώ είμαστε, να τα πούμε. Και την Πέμπτη θα κάνουμε μία εκπομπή και ό,τι άλλο βγει, εμείς θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Θα στείλετε όλες τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλά να είστε, κάνετε καλά, γερός και να σας ενημερώνετε, καλή σας μέρα, καλημέρα Μάρθα μου αγαπημένη, να είστε πάντα καλά, και εσείς να είστε πάντα καλά, υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα, νομίζω να μην γίνονται πολέμοι, να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε λίγο από αυτές τις ιστορίες, γιατί κακό κάνουν πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε εδώ το μαγαζί που μας φιλοξενεί, τον επιχειρηματία εδώ στα Κατοπατήσια, που μας φιλοξενεί σε ένα άλλο μέρος. Σήμερα βγήκαμε από άλλο μέρος. Την άλλη εβδομάδα θα βγούμε από κάποιο άλλο μέρος, εκεί που θα πάμε διακοπές. Πείτε μου, ότι άλλος πριν κλείσουμε, εδώ να πούμε,
να πάρουμε κάποια τηλέφωνα. Καλημέρα σας, προνοιακό επιδόμα την Παρασκευή. Προνοιακά επιδόματα. Είπαμε και σε αυτούς προνοιακά επιδόματα. Τα ξέχασαν, όχι δεν τα ξέχασαν. Γεια σας, πότε θα βάλουν των νέων περιοχών. Θα το βάλουν, μας είπε, καλή Κυριακή να έχετε, καλή Κυριακή σε όλους. Θα μάθουμε από τον ΟΠΕΚΑ πότε θα μπει των ορνών περιοχών, γιατί οι αιτήσεις εξακολουθούν να τα βάλουν. Ηλία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι, κάθε μήνα βάζουν αυτή μου. Τέλος πάντων, ωραία, θα δώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη. Θα μιλήσουμε τώρα με δικούς μας ανθρώπους από όπου και να είναι, και θα τα πούμε την Πέμπτη στην άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Καλημέρα στη φίλη μας, καλημέρα, να τους ευχαριστήσουμε όλους. Τον Παναγιώτη, όλους τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, όλους τους αγαπημένους ανθρώπους, να τους υποσχεθούμε την Πέμπτη θα κάνουμε την εκπομπή και θα βλέπουμε ποιοι έχουν πληρωθεί, θα βγάλουμε και τα ποστάκια. Και αύριο, επαναλαμβάνω ότι θα μιλήσουμε με αρμόδιους φορείς, για να μπορέσουμε να λύσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία με έχουν κατακλείσει εδώ, τα συστήματά μου που έχω, με τα email σας, με τα τηλέφωνά σας, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τα άλλα που έχω. Πραγματικά ο κόσμος έχει γίνει έξαλλος με τις πληρωμές. Πραγματικά πρέπει το Υπουργείο να καταλάβει ότι πρέπει να πληρωθούν. Έχω το παιδί μου γεννημένο με νεφρό, θέλω να με βοηθήσει με κάποιο επίδομα πρόνοιας, έχει γίνει έτσι στοκιά, κομπερμένο, θέλω τη βοήθειά σας Μαρία. Μου γράφει κάποιος φίλος εδώ πέρα, πραγματικά με συγκινούν. Τα βλέπετε στα επιδόματα GR. Τα βλέπετε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν. Μου στέλνει χιλιάδες μηνύματα. Τους ευχαριστώ. Θα μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, πραγματικά, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είμαι ευγνώμων και σήμερα που η εκπομπή μας παρακολουθείτε. Είμαι ευγνώμων σε εσάς. Είμαι ευγνώμων στις οικογένειές σας. Θα προσπαθήσω πάντα να βοηθάω. Πάντα με σεμνότητα, πάντα με ταπεινότητα. Να είστε πάντα καλά. Σας αγαπώ όλους. Σας σέβομαι όλους τους ανθρώπους, τους δικούς μας από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο. Εθνικότητες, αρκεί να συμπεριφέρονται σωστά στα επιδόματα GR και να είναι ουσιαστικά να με βρίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού να βοηθήσουμε την Τετάρτη στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την Πέμπτη θα είμαστε εδώ στην εκπομπή. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα οπουδήποτε υπάρχει δικός μας άνθρωπος. Σας ευχαριστούμε θερμά που σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά, θα τα πούμε. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε όλους. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή, να αγαπάμε ένας τον άλλο και να βοηθάμε. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Καλή συνέχεια.